πολιτική αβεβαιότητα, τα σενάρια εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, αλλά και η πιθανή χρεοκοπία της χώρας έχουν επηρεάσει σημαντικά τον τζίρο του χρηματιστηρίου Αθηνών. Την ίδια ώρα, ο μέσος όρος των κωδικών που πραγματοποιούν καθημερινά συναλλαγές έχει συρρυκνωθεί κατά πολύ. Οι ειδικοί του κλάδου κάνουν λόγο για 1.500 συνεργούς κωδικούς, όταν πριν από μία δεκαετία ξεπερνούσαν τους 40.000. Από την αρχή του τρέχοντος έτους, οι ξένοι επενδυτές είναι μόνιμος πολίτες ελληνικών μετοχών, ρευστοποιώντας εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο τραπεζικός δείκτης διαπραγματεύεται πλέον ακόμη και στα επίπεδα του 1987. Ο κύριος Σίμος Μαυρούδης, υπεύθυνος ξένων αγορών της Fast Finance, μιλώντας στο SBC, αναφέρθηκε στη σημαντική μείωση που καταγράφει το χρηματιστήριο Αθηνών. Ο ημερήσιος τζίρος μεσοσταθμικά φυσικά έχει πέσει. Δηλαδή, όποιοι θυμούνται και πριν την κρίση και μέχρι το 2009 υπήρχαν 200 και 250 και 300 εκατομμύρια ημερησίως στο τζίρο. Σήμερα, αυτές τις μέρες μάλλον, ο μέσος όρος κινείται κάπου στα 65-70 εκατομμύρια ευρώ τζίρο. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι σε απόλυτα νούμερα έχουμε μειώσει το τζίρο. Πρέπει όμως να αναφέρουμε το ότι αντίστοιχα και η αποτίμηση του χρηματιστηρίου και των επιμέρους μετοχών έχει μειωθεί. Επομένως, είναι λογικό να μιλάμε για μικρότερους τζίρους σε ένα πιο φθηνό χρηματιστήριο. Ποσοστιαία, ο τζίρος έχει μειωθεί, όπως έχει μειωθεί και η κεφαλαιοποίηση των εταιριών. Από τότε που ξεκίνησε η κρίση στην Ελλάδα, το 2012 χαρακτηρίστηκε ως μια κακή χρονιά για το χρηματιστήριο Αθηνών. Ο βασικός λόγος ήταν η υπερβολικά επιθετική μείωση της αποτίμησης των εταιριών και ειδικά των τραπεζών. Σύμφωνα με τον κύριο Μαυρούδη, ωστόσο, η χρονιά που διανύουμε θεωρείται τουλάχιστον προς το παρόν η χειρότερη και αυτό εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας που κυριαρχεί. Έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό πάρα πολύ αβέβαιο, επομένως ακόμα και αυτοί που έχουν τη ρευστότητα δεν μπαίνουν να περιμένουν τις πολιτικές εξελίξεις. Επίσης, τα ξένα funds αυτή τη στιγμή αγγίζουν στο 65-70% της όλης συναλλακτικής δυναμικής του χρηματιστηρίου, οι οποίοι οι ξένοι ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι να συνεχίζουν να κρατάνε τις θέσεις κάποιες και να τις ενδυναμώνουν, και γι' αυτό υπάρχει αυτή η απομείωση του τζίρου ουσιαστικά. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο σενάριο που μπορούμε να κοιτάμε και σαν επενδυτές και σαν επαγγελματίες είναι αυτό του πολιτικού σκηνικού. Ανέκαθεν η Ελλάδα ήταν συσχετισμένη, είχε συσχετίσει την πολιτική σκηνή με την οικονομία και κυρίως το χρηματιστήριο. Στην περίπτωση του, αν δεν δούμε το πολιτικό σκηνικό, οι εταιρείες μας, οι περισσότερες εταιρείες είναι αν μη τι άλλο καλά. Υπάρχουν εταιρείες που είναι υγιέστατες, έχουν ταμείο μέσα τους, δεν έχουν δανεισμό, δεν έχουν οτιδήποτε, που είναι φυσικά επενδυτική παράδειση για οποιονδήποτε επενδυτή θέλει να ασχοληθεί σοβαρά. Πάλι όμως θα τονίσουμε ότι αφού κοιτάμε βάσει και των στατιστικών που σας ανέφερα τις τράπεζες, οι τράπεζες αυτή τη στιγμή είναι εταιρείες που δεν μπορούν να αποτιμηθούν εύκολα, μάλλον δεν μπορούν να αποτιμηθούν καθόλου. Επίσης, η τραπεζολαγνία του Έλληνα επενδυτή, αυτό το είχαμε ιστορικά, εμποδίζει να δούμε άλλες εταιρείες οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές. Άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το μόνο μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το πολιτικό σκηνικό και οι εξελίξεις που αυτό το ακολουθούν. Ήδη από τις αρχές του 2015, το χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει συνολικές απώλειες της τάξης 14,7%, ενώ βρίσκεται και στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως με τις χειρότερες αποδόσεις, με την χαμένη κεφαλαιοποίηση να αγγίζει τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ειδικοί του κλάδου, ωστόσο, δεν έχουν συγκρίσιμα δεδομένα, αλλά και οικονομικά μοντέλα για να εκτιμήσουν την πορεία για το τρέχον έτος.